Τα μάνα θέλουν να δουλέψουν. Εσύ δουλέψουν. Και εσύ δουλέψουν. Εσύ δεν ξέρουμε. Κάθε από το δύο. Τώρα. Από κάπου παίρνουν τα μάτια. Είναι εντολή δικιά σα, αλλά δεν περάσει το μέσα στο κομμάτι. Είναι επικεφαλή από δίπλα. Κάποιο δεν ξέρω από ποιο από εσά. Είναι μια ομάδα 4-5 άτομα. Θα πείτε αυτό που θέλει να πείτε στο Ελληνικό Συμβούλιο. Απλά με συμφωνήσουμε είναι δικαίωμα όλων των κομματών τη πόλη να παρακολουθήσουν το κομματικό σύνολο. Υποσχόμαστε ότι δεν ήθελα να κάνουμε φασαρία, απλά να εκφράσουμε τα παράπονά μα όπω θέλουμε. Ο Δήμο έχει τι δικέ του διαδικασίε. Εμεί έχουμε τι δικέ μα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι πολύ απλό. Να μπούμε όλοι μέσα, να διαβάσουμε ένα κείμενο, να κάνουμε μια συμβολική παρέμβαση που θα κάταγε το πολύ ένα τέταρτο όσο κρατούσε και θα φεύγαμε. Αυτή τη στιγμή δημιουργήσατε ένα γεγονό το οποίο έγινε με ένα πολιτικό κόστο το οποίο εσεί παίρνετε. Δεν το παίρνουμε εμεί. Τότε σας έκανε αντιπολίτευση, αντιπολίτευση του Δήμου και κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε. Μην παίζουμε. Τα ΜΑΤ, παιδιά, ξέρουμε και πότε αναπνέουμε. Δεν τρελνόμαστε. Δεν χρειάζεται να πάρουμε. Τα ΜΑΤ, δηλαδή, πήραν την πρωτοβουλία να μας κλείσουν, να μην πούμε μέσα. Το ζήτημα είναι... Τότε... Να δούμε λίγο την περίπτωση με τη ΔΕΗ για να το τελειώνουμε. Ο Γενικός Γραμματέας έλεγε ότι απαγορεύει να πούμε όλοι μας, επειδή είναι εντολή του ΜΑΤ. Γιατί υπάρχει εκδήλωση για τον Μανώλη Νεκροστάκη, παιδιά, γι' αυτό. Εμείς σας στην αρχή δεν θέλαμε να πούμε και όλοι. Εμείς δεν θέλαμε να διακόψουμε. Ωραία. Τζάμπα συζητάμε. Εγώ σας λέω, μια ομάδα 4-5 άτομα, να έρθει να βγει κάποιος που θα πει αυτά που θέλετε να πει, σας το λέω και εκτός τέτοιων αυτών. Θα μας τα παντιάλιο. Ποιος είστε δικά. Μας τα είπε και ο κύριος Αβεμόπουλος. Πότε σας είπα. Πριν από μισή ώρα. Να πούμε μια ομάδα, 4-5 άτομα, δεν θέλετε. Θέλετε να έρθετε και άλλη μέσα με μια συμφωνία. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ότι δεν θα κάνετε βασαρία. Λίγο δυνατό πρέπει να κάνετε. Αν αρχίσετε να κάνετε βασαρία. Πότε απαγορεύεται να παρακολουθήσουμε δυτικά σύστη Δημοτικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται να γίνετε φασαρία στο Δημοτικό. Από πότε έρχεται πρωτοβουλία από Άτσο Θεσσαλονίκη να μας αποκλείσει. Και από πότε. Από πότε έρχεται πρωτοβουλία από Άτσο Θεσσαλονίκη να μας αποκλείσει. Δεν είναι μπάτσι άνθρωποι, είναι μάτι. Ό,τι και αν είναι μπάτσι είναι. Αυτό είναι κατά την άποψή σου. Μάτι λέγονται οι άνθρωποι, δεν λέγονται μπάτσι. Και γουρούνια λέγονται, δεν είναι εκεί το θέμα. Και γουρούνια λέγονται, ό,τι θες λέγονται. Είναι μάτι. Το ζήτημα είναι. Δεν με ενδιαφέρει το σώμα, γιατί μας απαγόρευσαν να πούμε μέσα. Κάνουν τη δουλειά σας, διότι αυτό ήταν εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι να τελειώσουμε τις διαδικασίες που θα τελειώσουμε. Να πείτε μέσα αν θέλετε, να βγει ένας άνθρωπος ήρεμα και λογικά και να πει: εμείς θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό. Εμείς πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς στηρίζουμε αυτό που κάνει. Γιατί κάνει και δουλειά. Πώς το στηρίζετε σοβαρή. Με αυτούς εδώ, το σχολείο και παρόμοια εγχειρήματα. Πώς παίρνετε ρεύμα 2 χρόνια, 3 χρόνια. Το σχολείο και παρόμοια εγχειρήματα αυτή τη στιγμή έχουν επιφέρει μια κοινωνική νομιμοποίηση η οποία είναι αυτή, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν. Αυτά τα εγχειρήματα υπάρχουν χωρίς να δίνει την ανοχή κανένα δήμο. Ποιο σα δίνει ρεύμα όλο αυτό το διάστημα. Το ρεύμα μόνοι μας το παίρνουμε. Από πού? Από πού? Από πού? Από το δημοτικό καφά το οποίο υπήρχε στο σχολείο. Ποιος χρειάζεται αυτό το ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το χρειάζεται ο Δήμος. Ο Δήμος. Άρα ποιος το σχολείο δεν διεκδικεί να χρειάζεται το Δήμος. Είναι από το σχολείο δεν διεκδικεί.